Είμαστε στον αέρα! Τι τραβούσες? Ναι. 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 Ωραία, παιδιά, σήμερα νομίζω αυτά πρέπει να τα χαμηλώσουμε, τυφλώνουν, ρε. Καλησπέρα, Χουκαλόβερς. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό τελείως. Ούτε review, ούτε μαλακίες που κάνω με τα αγκουράκια τουρσί. Σήμερα θα δείξω μερικά packing, πώς να φτιάξουμε ένα μπολ, σωστά να το πω. Ή, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πολλοί μου στο μαγαζί που δουλεύω, πολλοί μου έρχονται και δεν παίρνουν, αποφεύγουν το κλασικό μπολ, γιατί λένε ότι είναι δύσκολο στο packing. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου δύσκολο. Το αντιθέτως, για μένα απελευθερώνει πιο καλά τη γεύση. Βέβαια, αν χρησιμοποιείτε γερμανικές γεύσεις, προσωπικά για μένα προτιμάω να τις καπνίζω στο φάινο για να είναι πιο ισορροπημένη. Γιατί σε ένα killer ή classic bowl θα απελευθερώνει πιο πολύ την μεθόλη. Τι πάει το κινητό και... Έλα, κοινό. Βασικά πάμε να κάνουμε ένα πύληνο σε κλασικό με πολύ ντουμάνι. Που θέλετε να βγάζει πολύ ντουμάνι. Χρειαζόμαστε αλουμινό χαρτό και τη γεύση. Η γεύση συγκεκριμένη είναι Mad Pear, είναι μαλίνα που είναι το raspberry. Πω πω, μυρίζει λες και έχω μπει στον κήπο. Έχουμε τη γεύση, χρειαζόμαστε το αλουμινό χαρτό. Θα πάρω μικρά, θα κάνω μικρά κομματάκια αλουμινό χαρτό, θα βάλουμε στη γεύση. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το... Μαζί μου νομίζω όλα πρώτη φορά τα έχεις δει. Ναι, ρε, φίλε. Γιατί γίνεται αυτό? Θεωρητικά για να θα μπορούσε έτσι να βάλεις λιγότερη γεύση. Όχι, όχι, εδώ δεν είναι ένα. Να έχει απόσταση γεύση μεταξύ της, για να βρει το αέρα ή να θερμαίνει το αλουμινόχαρτο μέσα. Αυτό, το βρήκες. Το αλουμινόχαρτο, όπως ξέρουμε, παίρνει τη θερμοκρασία, οπότε θα θερμαίνεται μέσα και θα αυξήσουμε έτσι σε όλο τον μπολ τη θερμότητα, έτσι ώστε να έχουμε παραπάνω θερμότητα που σημαίνει και σε ντουμάνι, ναι, σε καπνό. Ξέρεις αυτό, τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό βαμβάκι ή ένα κιλό μέταλλο? Άμα τα πιάσω και τα σηκώσω και τα δύο. Ναι. Το ίδιο. Τι πράγμα είναι, άμα πιάσω ένα κιλό στην μπροστά. Κάτι παγιέ παγίδα, δεν κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω το εξής τώρα. Αν πάρεις ένα κιλό βαμβάκι και ένα κιλό μέταλλο και τα ρίξεις από το ίδιο σημείο, ποιο θα προσγειωθεί πρώτα στο πάτωμα? Το μέταλλο, ρε. Θα κάνει καθηγητές ψυχή σου τώρα. Γιατί? Έλα ρε, ο νόμος του Νεύτωνα είναι. Θα μάθεις την απάντηση στο βίντεο. Τι λες? Ένα κιλό βαμβάκι και ένα κιλό μέταλλο. Από ένα σημείο. Κοίταξε. Και ποιο θα φτάσει πρώτο κάτω? Εάν δεν υπάρχει ο παράγοντας αέρας, μαζί θα φτάσουν. Θα φτάσουν μαζί κάτω. Ναι, δεν μου είπες ότι δεν υπάρχει παράγοντας. Στη γη ζούμε, δεν είμαστε στο διάστημα. Έπρεπε να με ρωτήσει, σωστή ερώτηση, θα έπρεπε να ήταν στο διάστημα. Φτιάξαμε τον μπολ. Αυτό θα το καπνίσουμε. Μα τι μου το δίνεις πριν να το πιάσω? Παιδιά, αυτό το tip μου το έχει πει ο φίλος μου Ίγκορ από το Smoke Place που είναι στο Γαλάτσι το Ναργιλάδικο. Όσοι είστε από Αθήνα μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε. Ο Ίγκορ κάνει πολύ ωραία δουλειά. Ποιο είναι το επόμενο tip? Το επόμενο tip. Σήμερα, όπως καταλάβετε στο βίντεο, θα παίζουμε το αλουμινόχαρτο. Καμιά φορά μας τυχαίνει να έχουμε ένα μεγάλο μπολ στο σπίτι και να μας έχει μείνει λίγη γεύση. Όσοι προσπαθήσετε τουλάχιστον να το ανάψετε, να βάλετε λίγο γεύση κάτω, δεν μας δίνει ούτε αποδοσή στο καπνό και μας αργεί πάρα πολύ στο άναμα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως? Ένας τρόπος είναι να τοποθετήσουμε έτσι όπως εδώ κάτω αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε να πιάσει λίγο τον όγκο, που δεν χρειαζόμαστε κι άλλο. Και τοποθετούμε τη γεύση ακριβώς από πάνω. Είπα να μοιραστούμε και μερικά tips έτσι ώστε
τα παιδιά που είναι και έξω στη δουλειά είτε στο σπίτι που θέλουν να απολαύσουν ένα σωστό ναργιλέ, να δείξουν μερικά tips. Δηλαδή, άμα βάλουμε έτσι το αλουμινόχαρτο κάτω, πιάνει τον όγκο, τοποθετούμε τη γεύση. Κάτσε να φέρω μια γεύση. Όπως βλέπετε, έχει καλύψει όλο το αλουμινόχαρτο που είναι από κάτω και έχουμε γλιτώσει σίγουρα 5 με 7 γραμμάρια εδώ. Ένας άλλος τρόπος, πιο γευστικός, είναι παίρνουμε λεμονάκι, κάνουμε μερικές τρυπούλες και το τοποθετούμε στο μπολ. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους δύο τρόπους που σας έχω δείξει, βάζουμε λιγότερη γεύση σε ένα μπολ και το στρώνουμε αρκετά ψηλά έτσι ώστε να ανάψει κατευθείαν. 3-4 λεπτά θέλει για να ανάψει ένα μπολ. Και ένας άλλος τρόπος για να τσεκάρουμε αν το έχουμε στρώσει το μπολ σωστά και δεν μας εμποδίζει στο flow, μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να πάρουμε ανάσα μέσα από κάτω για να δούμε τι αντίσταση έχει. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ένα funnel ball. Το πιθούμε με αυτό εδώ το τρόπο. Οπότε γίνεται το ίδιο. Πήγα να σας πω και μια μικρή ιστορία από την αργυλέ. Τον είχα αγοράσει από την έκθεση στο Τζο Καλιάνο, πρέπει να ήταν το χειμώνα, στο Christmas Sales. Τον είχα φέρει στα πρώτα μου βήματα όταν ασχολήθηκα με το κομμάτι του αργυλέ. Πήγαινα σε εκθέσεις, έφερα μερικά κομμάτια και τα έδινα. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η δουλειά στη Hookah Joy. Του είχα κάνει test, έτσι, review και του είχα πουλήσει σε ένα παιδί. Του είχα πει ότι το έχω ανάψει, είναι μεταχειρισμένος στους αργυλές και όλα αυτά. Και μετά από πολύ καιρό, ο Έλγκερ από τη Sology μου λέει: έχω το παιδί εδώ που έχει το κόκκινο Big Max. Εγώ όμως, αν προχώρησα στην αγορά, είχα πάρει μόνο μαύρα. Θεωρούσα ότι είναι πιο κλασικό χρώμα. Και οπότε και η εταιρεία σταμάτησε να βγάζει μετά χρωματιστά η Big Max. Οπότε, άμα δείτε από την αργυλέ, δεν είχε ούτε το σήμα της Big Max, ήταν τα πρώτα. Το πρώτο στις αργυλές. Και του είπα: θα σου δώσω καινούριο Big Max, φέρτε μου το πάλι πίσω. Και έτσι το κράτησα. Μετά από 2 χρόνια γύρισε πίσω αυτός στην αργυλές. Παραπάνω από ό,τι σε ένα χείλε. Μάχη μου κάνουμε. Είναι λίγο πιο παραπάνω. Καλησπέρα στη... Ναι, από εδώ Παναγιώτη. Καλησπέρα από Γαλλόβες. Εγώ λέω να κλείσουμε αυτό εδώ και να πάμε να κάνουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ναι. Το επόμενο. Yeah. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Έχουμε συγκεκριμένη αποφώνηση. Όχι. Ακολουθήστε Hookah Joy παντού, στα social media. Και έχει και TikTok, εμείς δεν έχουμε TikTok. Χαμός γίνεται στο TikTok. TikTok, ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.